Επιστρέψαμε λοιπόν με μία ακόμα καλεσμένη, όμορφη παρουσία. Πολύ όμορφη. Να την προλογίσεις. Ευχαρίστω. Λοιπόν. Μαζί μας είναι η κυρία Ειρήνη Καραμπίνη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό συνεργασία για το Ηράκλειο του κυρίου Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα σας γνωρίσουμε λίγο για αρχή. Πείτε μας κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, για τις δράσεις σας. Λοιπόν, όπως είπατε και το όνομά μου, να το ακούει και ο κόσμος, γιατί το χρειάζεται αύριο μεθαύριο. Είναι η Ειρήνη Καραμπίνη. Κατεβαίνω με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη στον αγώνα, με τη συνεργασία για το Ηράκλειο. Είμαι μητέρα δύο παιδιών και μάλλον ο γιος μου φέρει την ευθύνη που είμαι σήμερα εδώ και ανήκω και σε αυτήν τη συγκεκριμένη παράταξη. Μπορώ. Πώς, δηλαδή, εξηγήστε με. Θα την πω τη σύνδεση πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Ο γιος μου είναι σήμερα 15 χρονών, αλλά από την ηλικία των 4,5 χρονών ξεκίνησε να παίζει σκάκι. Ήταν αρκετά καλός, είχε και σημαντικές διακρίσεις. Δεν παίζει εκείνος πια, το συνεχίζει η μητέρα. Όχι βέβαια παίζοντας, αλλά οργανώνοντας. Και έτσι έγινε η σύνδεση με τον Ευρυπίδη τον Κουκιαδάκη. Γνωριστήκαμε μέσα από εκεί, είδε τη δράση μου, είδε το οργανωτικό μου πνεύμα, μια δυναμική και ήρθε η πρόταση. Οπότε συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Είχαμε και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πέρσι που φέραμε εις πέρας και ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Με πάντως τον Ευρυπίδη σε όλη την οργάνωση. Πάντως το Ηράκλειο είχε αγκαλιάσει το σκάκι την τελευταία χρόνια. Έχει, το είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ. Πολύ ευθύνεται ο Κώστας ο Κλόκας γι' αυτό που ήρθε και τάραξε τα νερά και από ένα άθλημα που ο κόσμος το αντιμετώπιζε λίγο με απόσταση. Έγινε σχεδόν ένα άθλημα που ο κόσμος το έχει πια αγκαλιάσει και προσπαθεί τα παιδιά να τα βάλει εκεί. Σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ ο κύριος Κουκιαδάκης από τη θέση του ως αντιπεριφερειάρχης. Το στήριξε όσο κανείς. Βέβαια. Συμβάλλει αυτό και ότι μπορεί να ενισχύει λίγο την οργάνωση, την πειθαρχία και τη στρατηγική στον κάθε άνθρωπο που ασχολείται με αυτό, που σας ώθησε να ασχοληθείτε και εσείς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, βέβαια. Στο παρελθόν, λοιπόν, ως φύση καλλιτεχνική, πάμε λίγο και σε εσάς. Έχετε συμμετάσχει σε πολλές ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις. Mm-hmm. Πώς κρίνεται, λοιπόν, το Ηράκλειο σε επίπεδο πολιτισμού? Λοιπόν, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε αφοριστικοί, γιατί πράγματα γίνονται και αλλημονόμασταν, ξεκινούμε έτσι. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται να είναι λίγο πιο στοχευμένα, πιο οργανωμένα, για να είναι και η προβολή ευρύτερη. Όλα αυτά βοηθούν. Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι μεγάλες διοργανώσεις, όχι όμως σποραδικά, όπως είπα οργανωμένα, βοηθούν και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, που τόσο πολύ ο τόπος μας έχει ανάγκη. Μακά. Δεν γίνεται να χαιρόμαστε μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα 6 μήνες και ενώ είμαστε ένα στολίδι της Μεσογείου και μπορούμε να γίνουμε ακόμα παραπάνω και μας δίνεται τώρα η ευκαιρία με το Δήμο, να σταματάει η επισκεψιμότητα. Οπότε μια πάρα πολύ καλή αφορμή είναι ο πολιτισμός μας και ο τουρισμός μας. Και ο αθλητισμός, η ανάδειξη και η στοχευμένη οργάνωση τέτοιων μεγάλων διοργανώσεων. Το Ηράκλειο, λοιπόν, με λίγα λόγια, μπορεί να γίνει κέντρο πολιτισμού. Φυσικά και μεσογειακό κέντρο πολιτισμού. Αυτό άλλωστε είναι και το όραμα της παράταξης. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Ήδη γίνονται πάρα πολλοί σπουδαίες διοργανώσεις. Αλλά είναι σποραδικά. Μπορεί να γίνει αυτό πολύ πιο οργανωμένα και να βοηθήσει. Αναφερθήκατε στο όραμα της παράταξης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια καλύτερη ανάδειξη του πολιτισμού και του νησιού μας ως κέντρο πολιτισμού. Βέβαια. Τι άλλο περιλαμβάνει η παράταξη και το όραμά της? Εντάξει, αν η ερώτηση. Συνοπτικά. Ένα μεγάλο στοίχημα είναι το νερό, το οποίο είναι πολύτιμο αγαθό. Και το οποίο δεν τιμολογείται το μισό, το 50% του νερού. Ακριβώς, τα έχει πει ο κύριος Κουκιαδάκης. Περιτεύει τώρα να τα επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει κουραστεί. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι μπορούμε να το κερδίσουμε. Είναι από τους πρώτους στόχους. Το να αλλάξει το δίκτυο χρειάζεται βαθιά να χωθεί το μαχαίρι στο κόκαλο. Να σταματήσουν οι κλοπές εντός εισαγωγικών επίσης. Όπως λέει και ο ίδιος, πρέπει να σπάσουν τα αυγά. Είναι μεγάλο στοίχημα, είναι μεγάλο αγαθό, το δικαιούμαστε όλοι. Το κυκλοφοριακό.
τα πάντα. Τι δεν είναι σημαντικό και τι είναι αυτό που δεν έχει υποθεί και από τους περισσότερους η αλήθεια είναι. Αλλά στην ουσία ποιος μπορεί να τα πράξει όλα αυτά. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, λοιπόν, πέρα των νερό του κυκλοφοριακού, ποια άλλα και ίσως και σε κοινωνική φύσεως τα πρώτα, τα πρώτα είναι τα καθημερινά. Αυτά που μας απασχολούν όλους. Κακά τα ψέματα. Η Λακούβα έχει κοντέψει φέτος να δημιουργήσει. Πραγματικά και φέτος φαίνεται πάρα πολύ αυτό. Ακριβώς. Το συζητάμε ένα παραπάνω λόγο. Λοιπόν, έχουμε και εκεί θέση, έχουμε και εκεί σπουδαία πρόταση και μάλιστα χωρίς δυσκολία έχουμε βάλει στο παιχνίδι και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με συνεργεία 24ωρου βάσεως. Γιατί αυτό πρέπει να λύνεται άμεσα. Φυσικά όλα αυτά είναι για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αλλά ξέρετε, τα μικρά φέρνουν και τα πολύ μεγάλα. Χρειάζεται καλύτερη ασφαλτόστρωση, καλύτερες εργολαβίες, όχι μόνο μπαλώματα στις Λακούβες. Αλλά αυτό που είναι απλό και καθημερινό και αυτονόητο πρέπει να λύνεται. Παλεύουμε για το αυτονόητο, λοιπόν. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όντας μια γυναίκα, είστε εξαιρετικά δραστήρια, αλλά είστε και ανήσυχοι. Ανήσυχοι πάντα. Γυναίκα όμως. Ποια είναι η γνώμη σας για την ενισχυμένη παρουσία των γυναικών στις ερχόμενες εκλογές? Αναγκαστική μεν, ενισχυμένη δε. Όχι για μας αναγκαστική. Όχι. Γιατί έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία στην παράταξή μας. Θα το έχετε ακούσει. Το διατυμπανίζουμε όσο μπορούμε. Ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης και εδώ πρωτοτυπεί, θέλοντας να περάσει αυτό το μήνυμα που θέλει τη γυναίκα σε ποσόστοση για να δείξουν κάτι διαφορετικό. Εμείς έχουμε τους άντρες σε ποσόστοση για να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Ότι οι γυναίκες είμαστε εξίσου ικανές. Και όχι επειδή μας αναγκάζουν, αλλά επειδή το θέλουμε. Στην παράταξη είμαστε 30. Μεγάλος αριθμός. Πολύ μεγάλος αριθμός. Βέβαια, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Είναι γυναικοκρατία. Ελπίζω να νοικοκυρέψουμε το Δήμο μας. Μακάρι, σας το ευχόμαστε. Κλείνουν οι κάλπες. Εκλέγεστε. Δύο τα αποτελέσματα και εσείς εκλέγεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού μπορείτε λοιπόν να συνεισφέρετε τη μεριά σας για την βελτίωση του τόπου μας? Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά ο ίδιος ο κύριος Κουκιαδάκης. Σωστικά, όπου θα σας τοποθετήσει. Ακριβώς. Αν είμαι σε αυτή την ομάδα, αν εκλεγώ, εκείνος νομίζω θα αποφασίσει. Γνωρίζει πολύ καλά τι είμαι, τι προσφέρω, τι μπορώ να καταφέρω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς θα τολμήσω να πω ότι αρκετοί από εμάς είμαστε πολιτικά αναλφάβητοι, αλλά αυτό έχει και μια γοητεία. Μια πολύ μεγάλη γοητεία, γιατί έχουμε πάθος, έχουμε όρεξη. Αποφασίζαμε να σηκωθούμε από την καρέκλα μας και να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο. Δεν είναι κάτι που δεν μαθαίνεται, ειδικά όταν έχεις έναν άξιο αρχηγό δίπλα σου. Και ο κύριος Κουκιαδάκης το έχει αποδείξει σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας του. Να είναι αποτελεσματικός. Έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ακέραιος, δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζεις. Πρέπει όλα αυτά να μπορείς να τα κάνεις και πράξη. Και αυτό από το έργο του, στην περιφέρεια κυρίως, είναι αδιαμφισβήτητο. Ότι αυτό μας δίνει τα φτερά, τόσο πολύ να τον πιστεύουμε, να έχει γίνει ο μέντορας μας και να νιώθουμε όλοι σιγουριά και ασφάλεια δίπλα του ότι πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη και να κάνουμε το Ηράκλειο επιτέλους πόλη των ονείρων μας. Πόλη των ονείρων σας, λοιπόν, μια ιδανική πόλη. Με πράσινο. Πώς θα την περιγράφετε αυτή την πόλη? Με πράσινο, με την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Τα τείχη, επιτέλους, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Πρέπει και να συντηρηθούν. Πρέπει και να συνυπάρχουν όλες οι δραστηριότητες γύρω του. Αυτή είναι τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη. Παίζω και τένις άλλωστε. Να είστε. Δεν υπάρχει ωραιότερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αθλητικές δραστηριότητες. Σε όλες τις πρωτεύουσες του εξωτερικού που υπάρχουν αντίστοιχα μνημεία είναι μαζί και συμπορεύονται. Γιατί είναι υγεία, πάνω απ' όλα, είναι πολιτισμός. Ξέρω τι θα πεις, γιατί το αναφέραμε πριν, για ένα βραβείο που έχετε τιμηθεί. Ακριβώς. Τι είναι αυτό το βραβείο? Για πείτε μας. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια πριν και μάλιστα δεν ήμουν και εκεί να το παραλάβω, γιατί συνέπεσε με την ημέρα του γάμου μου. Διπλή χαρά λοιπόν. Διπλή χαρά, πραγματικά, εκεί που μας χαιρετούσε ο κόσμος, εμείς πανηγυρίζαμε και το βραβείο. ήταν η συμμετοχή μου σε ένα διαγωνισμό, σε ένα
σε μια ταινία μικρού μήκους που φτιάξαμε, μια παρέα ανθρώπων. Ο Σπύρος ο Ρασιδάκης βέβαια σήμερα είναι καταξιωμένος σκηνοθέτης, αλλά από μικρός ασχολιόταν με το animation, με την εικόνα κλπ. Οπότε είχαμε βρεθεί μια παρέα ανθρώπων και κάτσαμε και φτιάξαμε αυτό το ταινιάκι. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το δείτε, ο νόμος της βαρύτητας λέγεται. Και η συνεισφορά μου ήταν στο σενάριο. Πάλι δηλαδή κοντά στην τέχνη πάντα, και στα πολιτιστικά. Πάντα, ναι. Εγώ λίγο θέλω να φύγουμε τα πολιτικά και να μιλήσουμε για το επάγγελμά σας. Ναι. Διορθώστε μου, κάνω κάπου λάθος. Έχετε διδάξει λοιπόν γραφιστική στο κολέγιο CBS Studies. Σωστά. Ωραία. Η γραφιστική λοιπόν, πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να βελτιώσει τη ζωή του, υπάρχει τρόπος? Γιατί υπάρχει αυτή η απορία γενικά. Μάλιστα. Τώρα, πώς να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από τη γραφιστική? Η γραφιστική είναι συνδεδεμένη άρρηκτα σίγουρα με την αισθητική. Με την αισθητική. Οπότε αμέσως μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση. Τι άλλο? Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ουσιαστικά τρόπος να βελτιωθεί η ζωή μας μέσα από αυτό. Η ζωή μας, ή αν βελτιώσουμε την αισθητική μας. Πηγάζει όλο αυτό. Βελτιώνουμε τη ζωή μας αν ασχολούμαστε με κάτι που αγαπάμε. Με κάτι που αγαπάμε, αν διατηρούμε την πόλη μας καθαρή, είναι και αυτό θέμα αισθητικής, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα αγωγής. Όλα είναι συνδεδεμένα. Παιδεία, οπτική λοιπόν. Επικοινωνία, άλλωστε. Δεν ξέρω, στο επικοινωνιακό κομμάτι, που ήδη είμαι μέσα στην παράταξη σε αυτό. Ναι. Έμεινα στην παιδεία, το αναφέραμε και πριν. Mm-hmm. Να μιλήσουμε και τώρα λίγο για την παιδεία. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Έχετε κι εσείς δύο παιδιά, είπατε. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και σίγουρα χρειάζεται πάντα στήριξη. Μπορεί να υπάρξει η απαιτούμενη στήριξη από την εκάστοτε δημοτική αρχή όσον αφορά την εκπαίδευση και τη βελτίωση αυτής, των υποδομών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχολεία παράγκες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το ευρύτερο πλάνο, τι γίνεται, τι προβλέπεται και σαφώς να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Αλλά σχολεία παράγκες, παιδιά που πεινάνε, λόγω κρίσης, όλα αυτά που ακούγονται είναι ανεπίτρεπτα. Προγράμματα συνεχώς που θα πρέπει να τρέχουν και να λειτουργούν προς όφελος των παιδιών. Έλεγχος. Σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Να τηρούνται. Και μιλάμε για παιδιά, ατριβώς. Να μιλήσουμε και για τους νέους. Άλλο πάλι συνηθισμένο ζήτημα στις μέρες μας είναι ότι δεν συμμετέχουν τόσο πολύ στα κοινά. Εσείς συναναστρέφεστε με νέους ανθρώπους, φαντάζομαι. Πώς κρίνετε αυτή την αποχή, γιατί συμβαίνει και πώς μπορεί να σταματήσει να συμβαίνει? Και αν όχι αποχή από τις κάλπες, γενικότερη αποξένωση από τα πολιτικά. Εντάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει, δεν είμαστε στο 1981, όπως είδατε και εσείς αυτές τις μέρες. Οι συγκεντρώσεις δεν είναι πια μεγαλειώδεις. Άλλος τρόπος είναι πια ο σημερινός που επικοινωνούν οι άνθρωποι, οι νέοι, οι πολιτικοί. Αλλάζει και αυτό. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε πάρτι σήμερα αντικεντρικής συγκέντρωσης, να το πω και αυτό. Κοίτα, και σας προσκαλούμε όλους στις 8. στο πολιτικό μας γραφείο, στο κέντρο του Ηρακλείου, ανάμεσα στη Δικαιοσύνη και τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Έτσι διαλέγουμε εμείς να περάσουμε ένα μήνυμα νίκης, να περάσουμε καλά πίνοντας ένα ποτήρι κρασί και να χαρούμε και να γιορτάσουμε τον δημοκρατικό αγώνα που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό και επικοινωνήσαμε το πρόγραμμά μας, τις ιδέες και τις αξίες μας. Μια διαφορετική οπτική λοιπόν. Μια διαφορετική οπτική. Αλλά να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που, που με ρωτήσατε. Για τους νέους. Για τους νέους. Εμείς στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε και νέο που είναι στο όριο του να μπορεί να είναι υποψήφιος, 17 ετών. Σοβαρά. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Είναι άλλος αυτό, εκεί επιστρέφω. Είναι άλλος ο τρόπος που επικοινωνούν τα παιδιά. Δεν είναι τόσο αδιάφορα. Αλλά δεν φαίνεται, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο παλιός τρόπος που ξεσηκωνόμασταν, που βγαίναμε έξω με τα πλακάτ κλπ. Οι νέοι έχουν άποψη. Δεν την κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους. Έχουν και άποψη και ανησυχίες. Μακά. Το δείχνουν με διαφορετικό τρόπο που δεν φαίνεται, δεν είναι τόσο, δεν το βροντοφωνάζουν απλώς. Καλή. Είναι πιο ήσυχοι. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλή μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ, πραγματικά, και σημαντική ημέρα της πρόσκλησης. Ναι, βέβαια. Θα περάσετε όμορφα το βράδυ. Όμορφα. Σας προσκαλούμε. Αν έχετε κενό, ελάτε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας λοιπόν. Και της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Να πάτε να ψηφίσετε όλοι, γιατί είναι σημαντικό να βρεθούμε όλοι στις κάλπες της Κυριακής.
Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους. Καλό αγώνα και σε εμάς που θα αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα. Καλή μας δύναμη λοιπόν και θα τα πούμε. Θα περάσουμε όμορφα. Βεβαίως και θα τα πούμε αυτό. Από εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.